είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς σε αυτό το σημείο θα υποδεχτούμε μέσω σύνδεση Skype μία σπουδαία κολυμβήτρια, μία ταλαντούχα αθλήτρια, από την οποία σίγουρα περιμένει πάρα πολλά στο άμεσο μέλλον και γενικότερα η ελληνική κολύμβηση. Ο λόγος βέβαια για την Άρτεμις Βασιλάκη, την κολυμβήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου. Πάμε να την καλησπερίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί της. Άρτεμις, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σου, να σε συγχαρούμε για όλα όσα επιτύχεις, παρότι είσαι μόλις στα 17, δεν τα έχεις κλείσει ακόμα φαντάζομαι, και όμως έχεις πετύχει σπουδαία πράγματα. Σου αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσένα και στην οικογένειά σου και βέβαια στους προπονητές σου. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό το σπουδαίο νέο που ήρθε πριν από λίγες ημέρες, που αφορά βέβαια στην πρόσκλησή σου στην εθνική ομάδα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας που θα γίνει τον προσεχή Ιούλιο, μία από τις νεότερες αθλήτριες που έχει προσκληθεί στην εθνική ομάδα, 15 μελής αποστολή, και θα είσαι ένα από τα μέλη της εθνικής μας ομάδας. Πες μου λίγο για αυτή σου την παρουσία και αυτή την πρόσκληση. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη και χαρούμενη για αυτή μου την πρόσκληση. Είναι κάτι που δεν περιμένα να γίνει τόσο γρήγορα. Όμως θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία και άρτια διοργάνωση. Θέλω να το ζήσω, να δω τους αθλητές που τόσο καιρό βλέπω την τηλεόραση και τους θαυμάζω. Mm-hmm. Και βέβαια μια πρόσκληση που σίγουρα δεν ήρθε τυχαία, ήρθε μετά από μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία που είχες με επιστέγασμα βέβαια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που έγινε στο ΆΚΑ και όπου κατέκτησες 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο, και ενώ είχαν προηγηθεί βέβαια και άλλες επιτυχίες. Μια πολύ σπουδαία χρονιά για σένα, Άρτεμις. Είναι μια σπουδαία χρονιά, γιατί δεν υπάρχουν εμπόδια. Δεν υπάρχει ο COVID, δεν υπάρχει ο περιορισμός. Δουλεύουμε εγώ και ο προπονητής μου. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτή η χρονιά, αν όλα εξελιχθούν όπως πρέπει, θα είναι μια δυνατή χρονιά. Mm-hmm. Και βέβαια μιλώντας για τον προπονητή σου, να πούμε βέβαια για τον Γιώργο Τσούρδη, ο οποίος πραγματικά κάνει σπουδαία δουλειά εκεί στην ομάδα του Τρίτωνα και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται μέσα στις πισίνες. Έχεις αντιληφθεί, Άρτεμις, πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχεις πετύχει σε τόσο μικρή ηλικία, δηλαδή να έχεις πάρει μια πρόσκληση για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που άλλοι κολυμβητές πασχίζουν έτσι όλη τους την πορεία και ενδεχομένως δεν τα καταφέρνουν? Το έχω αντιληφθεί, απλά δεν θέλω να το πολυσκέφτομαι, γιατί όσο το σκέφτομαι, τόσο όλο αυτό με πάει πίσω στις προπονήσεις και σε όλο αυτό. Το χάρηκα και θέλω να το ζήσω τη στιγμή εκείνη. Mm-hmm. Το γεγονός πάντως ότι κατά γενική ομολογία είσαι ένα από τα μεγάλα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης. Ο χώρος περιμένει πράγματα από σένα στο μέλλον. Τα δείγματα είναι πολύ θετικά. Αυτό το γεγονός, θέλω να μου πεις, έτσι σε αγχώνει ή δεν σε επηρεάζει? Εσύ είσαι επικεντρωμένη στη δουλειά σου και ό,τι βγει στην πορεία του πράγματος? Προφανώς και είναι κάτι που με αγχώνει, γιατί είναι πρώτη φορά που πάω σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Mm-hmm. Δεν περιμένω όμως και να κάτι φοβερό, δηλαδή κάτι που το οποίο θα με αναστατώσει. Είναι κάτι που θέλω να πάω, θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Ξέρω ότι εκεί που θα πάω είναι οι κορυφαίοι αθλητές και ότι είναι δύσκολο να κάνεις κάτι σε αυτή την ηλικία. Αλλά στόχος μου για φέτος είναι το πανευρωπαϊκό. Αυτό έχω βάλει στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και θέλω να δουλέψω για αυτό φέτος. Θα σταθούμε στη συνέχεια και στο πανευρωπαϊκό. Θέλω να μου πεις, είπες πριν ότι θα βρεθείς εκεί με αθλήτριες που μέχρι τώρα μόνο στην τηλεόραση έβλεπες. Πώς νιώθεις έτσι που θα έχεις δίπλα σου τα ενδάλματά σου στο χώρο της κολύμβησης? Θα τα δεις δεν από κοντά? Δεν υπάρχουν συναισθήματα γι' αυτό, αλήθεια. Το περιμένω πώς και πώς. Ειδικά αθλήτρες που κολυμπάνε τα ίδια με μένα, όπως τη Λεντέκη. Θέλω να τη δω από κοντά, να δω πώς κολυμπάει, να δω τα πάντα, πώς είναι έξω από το νερό, μέσα στο νερό. Είναι ένα όνειρο ζωής για μένα αυτό και νομίζω κάθε αθλητή.
Φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία ο στόχος της παρουσίας σου σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, που ούτως ή άλλως από μόνο του το γεγονός ότι θα βρίσκεσαι εκεί από μόνο του είναι τεράστια επιτυχία. Αυτό που θέλεις εσύ, φαντάζομαι, είναι να κερδίσεις εμπειρίες, εικόνες, συναισθήματα, να ζήσεις όλο αυτό που θα σου δώσει έτσι μια όθηση για τη συνέχεια. Σωστά, ναι. Είναι κάτι μεγάλο για ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να ζήσει τόσο μεγάλες εμπειρίες. Θα του δώσει ένα μεγάλο πάτημα για τις επόμενες χρονιές. Και βέβαια να πούμε, όπως είπες και εσύ, ότι ο μεγάλος στόχος μπορεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα να προέκυψε και σίγουρα είναι καλοδεχούμενο, παρότι ήταν εκτός πλάνου. Ναι. Σίγουρα έχεις να κερδίσεις πάρα πολλά πράγματα από τη συμμετοχή σου σε αυτή την εθνική αποστολή. Ο μεγάλος στόχος της χρονιάς λοιπόν είναι το Ευρωπαϊκό Νεανίδων, έτσι, που θα ακολουθήσει, νομίζω, του Παγκοσμίου. Το Ευρωπαϊκό Νεανίδων, ή θα ακολουθήσει. Είναι πριν. Ναι. Οπότε θα έχεις και αυτή τη σημαντική εμπειρία. Το Βελιγράδι, λοιπόν, ο ευρωπαϊκός αυτός στόχος. Εκεί ο πύχης πού μπαίνει, Άρτεμις? Δεν ξέρω ακόμα και δεν θέλω να λέω και πολλά. Απλά το μόνο που θέλω είναι μια καλύτερη θέση από πέρυσι στα αγωνίσματά μου. Mm-hmm. Ο προσωπικός, λοιπόν, πύχης ανεβαίνει, ούτως ώστε να εμφανιστείς ακόμη καλύτερη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μίλησέ μας λίγο για σένα. Πες μας λίγο, έτσι, πώς προέκυψε η σχέση σου με την κολύμβηση, με τον Τρίτονα, πώς ξεκίνησε, έτσι, αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι ως αθλήτρια. Ήταν ένα παράξενο γεγονός όλο αυτό. Γιατί εγώ στα 6 έκανα μπαλέτι, είχα ένα τραυματισμό στον αστράγαλό μου, το οποίο αυτό με οδήγησε στο κολύμπι. Κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι υπάρχει. Σαν από θεραπεία, λοιπόν, πήγες στην πισίνα. Ναι, το ξεκίνησα. Μου σύστησε ο γιατρός ότι για να γίνει καλά το πόδι και να συνεχίσεις να κάνεις μπαλέτο, θα πρέπει να κολυμπήσεις. Έτσι, λοιπόν, μου συστήσανε την κυρία Βάσο τη Σούρδη, που αυτή τη στιγμή μου κάνει γυμναστήριο. Mm-hmm. Και χωρίς το γυμναστήριο προφανώς δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα πέρα από το κολύμπι. Σωστά. Και εκείνη μου έμαθε τα πρώτα βήματα στο νερό και μετά ξεκίνησε και η ομάδα του Τρίτονα και έτσι δέθηκα πιο πολύ με το κολύμπι και όλο αυτό και κρατήθηκα εκεί πέρα, δεν έφυγα. Απλά όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο, να πάω στο κολύμπι. Είχα κλείσει το μπαλέτο. Ήσουν τυχερή μέσα στην ατυχία σου, λοιπόν. Ήμουν τυχερή. Πραγματικά, και σε ανακάλυψαν και ένα σπουδαίο ταλέντο στο χώρο του υγρού στίβου ανακαλύφθηκε έτσι μέσα από μία άτυχη στιγμή. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό που μοιράστηκες μαζί μας. Θέλω να μας πεις, Άρτεμις, πόσο δύσκολο είναι για ένα κορίτσι της δικής σου ηλικίας να κάνει πρωταθλητισμό. Φαντάζομαι ότι η καθημερινότητά σου απέχει πάρα πολύ από την καθημερινότητα των συνομιλίκων σου. Πες μας λίγο πώς έχει η καθημερινότητά σου. Είσαι μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είναι δύσκολο, γιατί περιορίζονται πολλά πράγματα. Και επίσης, η καθημερινότητά μου προσαρμόζεται απευθείας και στους δικούς μου ανθρώπους. Όσοι είναι γύρω μου και το ζουν μαζί μου, έχουν ακριβώς την ίδια καθημερινότητα. Τι περιλαμβάνει, λοιπόν, δύσκολο το πρόγραμμά σου? Για πες λίγο, έτσι, για να σε ακούσουν και τα νέα παιδιά που προσπαθούν να αντλήσουν και αυτά δύναμη. Ξεκινάνε αύριο και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ένας αδιάκοπος αγώνας και αυτός. Πες μας κι εσύ, έτσι, πώς είναι η καθημερινότητά σου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις για να ανταποκριθείς, έτσι, σε αυτό το υψηλό επίπεδο αθλητισμού. Υπάρχει η πρωινή προπόνηση πριν το σχολείο. Πριν το σχολείο. Ξεκινάει στις 6, άρα εγώ θα πρέπει να έχω σηκωθεί σίγουρα στις 5.30 για να φάω. Μάλιστα. Τελειώνει 7.30, πάω μετά απευθεία σχολείο και μετά το σχολείο έχω προπόνηση 4 παρά με 6 παρά και έχω και μετά την προπόνηση 6.30 με 7.30 γυμναστήριο και μία φορά την εβδομάδα έχω και το μασάζ μου μετά το γυμναστήριο.
Ένα εξαντλητικό πρόγραμμα και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώς για μία μαθήτρια που θέλει να έχει έτσι τόσο υψηλούς στόχους και τέτοια αποτελέσματα. Πραγματικά είσαι αξιέπαινη και βέβαια να πούμε ότι για να πετύχεις όλα αυτά σίγουρα υπάρχει και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που αφορά πρώτα απ' όλα την οικογένεια φαντάζομαι και βέβαια τους προπονητές σου, έτσι δεν είναι? Τους προπονητές και τους χορηγούς μου που επίσης χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτό το επίπεδο τώρα. Την αρένα, την κύριο Παναγιώτη Ρέτζιο, που μου χορηγεί τον αθλητικό μου εξοπλισμό. Τον κύριο Σταρτάκη, που μου χορηγεί τα ταξίδια μου που κι αν πάω. Τα θέλω καφέ με τον κύριο Μιλάκη με τα συμπληρώματα και το βιβλιοπωλείο γωνιά σου. Όλοι αυτοί λοιπόν συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα για να έρθει και η πρόσκληση για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εννοεί. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Τελειώνοντας τώρα την Δευτέρα Λυκείου και μπαίνοντας την Τρίτη Λυκείου Άρτεμις, τι σκέφτεσαι? Υπάρχει μπροστά και μια Ολυμπιακή χρονιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το Ολυμπιακό όνειρο στην άκρη ενδεχομένως του μυαλού σου, έτσι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για πες μου έτσι λίγο τι σκέφτεσαι για το άμεσο μέλλον. Έχω σκεφτεί πολλά πράγματα. Φυσικά το μεγάλο μου όνειρο για του χρόνου είναι η παρουσία στην Ολυμπιάδα. Βέβαια φαντάζει κάτι μακρινό ακόμα, αλλά είναι μία φλόγα μέσα μου που κρατάει ακόμα για αυτό το όνειρο. Εσύ βέβαια... Θα ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω. Εσύ μέσα από τις επιτυχίες σου βέβαια φαντάζομαι ότι έχεις εξασφαλίσει και την συμμετοχή σου στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σκέφτεσαι κάτι άλλο ως προς αυτό? Έχω το άνευ για τα ΤΕΦΑ και το 24% για τις υπόλοιπες σχολές. Απλά αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι κάτι για ΤΕΦΑ. Σκέφτομαι πιο πολύ για αθλητική ψυχολογία. Α, πολύ ενδιαφέρον. Έχεις πολύ ωραίες βλέψεις. Να σου ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πόσο δύσκολο είναι, Άρτεμις, για ένα παιδί που δεν βρίσκεται στο κέντρο των αποφάσεων, θα λέγαμε, στην Αθήνα, που όλα είναι γύρω, που μπορείς να έχεις και άλλη πρόσβαση στις αθλητικές υποδομές, ενδεχομένως, με συναθλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να μπορείς να τα παρακολουθείς όλα αυτά? Ταξιδεύεις συχνά στην Αθήνα προκειμένου να λαμβάνεις μέρος σε διάφορες διοργανώσεις? Ανεβαίνω αρκετά συχνά στην Αθήνα λόγω του γυμναστηρίου με την προπονήτριά μου, την κυρία Βάσο, γιατί ο γυμναστής που με παρακολουθεί είναι στην Αθήνα. Έχω και αρκετές διοργανώσεις που ανεβαίνω σχεδόν κάθε μήνα στην Αθήνα. Και είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι αν θελήσω να κάνω αυτό, να σπουδάσω αυτό που θέλω, το άμεσο είναι να πάω στην Αθήνα. Σίγουρα. Άλλωστε το μέλλον σου ανήκει, είναι μπροστά σου και σίγουρα θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά και ένα μήνυμά σου στα νέα παιδιά της ηλικίας σου, τα λίγο μεγαλύτερα που καταβάλουν και αυτή τη δική τους προσπάθεια, που δίνουν το δικό τους αγώνα σε ένα άλλο επίπεδο, που αύριο ξεκινάνε μία διαφορετική προσπάθεια. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα. Το μήνυμά μου προς αυτά τα παιδιά είναι ότι ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο αν το αγαπάς θα το κάνεις. Δεν το κάνει κανένας με το ζόρι. Είναι απαραίτητο για την υγεία μας. Αλλά και πάλι αν δεν το αγαπάς και δεν το θέλεις για την υγεία σου, δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τα σημερινά παιδιά θα πρέπει να ασχολούνται με κάτι πέρα από το σχολείο. Γιατί ο αθλητισμός είναι το πάν στη ζωή. Και είναι και τρόπος ζωής και σίγουρα έχει να σου δώσει πάρα και πολλά. Και όχι μόνο αθλητικός τρόπος ζωής και κοινωνικός και έχει και πολλούς παράγοντες μέσα. Άρτεμις, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, να είσαι υγιής, να πετυχαίνεις πράγματα, να σε χαίρονται οι γονείς σου, να είσαι καλά αγάπη μου. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μετά από αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα με ένα κορίτσι που πραγματικά αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά,